Μου έτυχε στις αρχές του περασμένου Νοεμβρίου να καθίσω να δω τον αγώνα της Λάρισας με τον Πας Γιάννενα. Και ξαφνικά, γύρω στο 20 λεπτό, βλέπω ένα παιδί να περνάει 4 ποδοσφαιριστές οργώνοντας μισό γήπεδο και να σερβίρει ένα έτοιμο γκολ στον πλατέλα. Έλληνας που κάνει 4 δρίπλες σε μια κούρσα 60, ίσως και παραπάνω μέτρων, και δίνει έτοιμο γκολ στο συμπαίκτη του. Ουάου, 19 χρονών! Εκείνο το παιχνίδι του Δημήτρη Πινακά ήταν από αυτά που λέμε οι δημοσιογράφοι μάτς για μεταγραφή. Δηλαδή από αυτά που το παίρνει ο ατζέντης του ποδοσφαιριστή, τα στέλνει σε όλο τον πλανήτη και βρίσκει μια ομάδα για τον πελάτη του. Σε αυτό το μάτς ο Πινακάς έκανε όργια. Πέτυχε 2 γκολ, πέρασε όλη την αντίπαλη ομάδα σε μια φάση και γενικώς έδειξε ότι έχει πολλά προσόντα και πολύ καλή προοπτική. Ποια είναι η καλύτερη θέση του Πινακά? Για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω καταλήξει. Δεν έχω δει όλα τα αγωνιστικά του λεπτά στις 11 συμμετοχές του, όμως έχω δει και έχω μελετήσει με τη βοήθεια του Y-Scout πολλά από αυτά που έχει κάνει στα παιχνίδια που έχει αγωνιστεί. Νομίζω ότι η καλύτερη του θέση είναι πίσω από τον κεντρικό επιθετικό. Δηλαδή μου μοιάζει ένα παιδί που, δεδομένου ότι πρόκειται για έναν 19χρονο, έχει την προοπτική να γίνει όχι ακριβώς ένα δεκάρι, αν και δεν αποκλείω να μπορεί να πάρει επάνω του και την ευθύνη της οργάνωσης του παιχνιδιού. Σίγουρα όμως είναι ένας μεσοεπιθετικός που έχει την ποιότητα και για τις τρεις θέσεις πίσω από τον center for στο 4-2-3-1. Μου θυμίζει Ισπανό ποδοσφαιριστή. Ποδοσφαιριστή από αυτούς που χρησιμοποιεί ο Γκουαρδιόλα πίσω από έναν κεντρικό επιθετικό. Έχει την ικανότητα, επειδή έχει δύο πόδια, να παίζει και στις δύο πλευρές, όπως φυσικά και στον άξονα. Έχει την ικανότητα να σκοράρει με το κεφάλι. Στην πραγματικότητα τα 4 από τα 5 γκολ που έχει πετύχει μέχρι εδώ είναι με το κεφάλι και το άλλο είναι με πέναλτι. Και δεδομένου ότι είναι απειλητικός έξω από την περιοχή αλλά και πατάει περιοχή, φαίνεται ότι έχει όλα τα βασικά στοιχεία για να εξελιχθεί σε έναν σύγχρονο μεσοεπιθετικό. Τι με έχει εντυπωσιάσει στον Πινακά εκτός από εκείνη την ενέργεια απέναντι στον Πας Γιάννενα, όπου ξεκινά από μια διεκδίκηση στο χώρο της μεσαίας γραμμής, όπου διαβάζει την πιθανότητα να γίνει, να διεκδικήσει και να καταφέρει να πάρει την μπάλα στα πόδια του, επιστρέφει, αποκτά την κατοχή της μπάλας και ύστερα σηκώνει το κεφάλι, βλέπει τι έχει μπροστά του, αποφασίζει γρήγορα, καταφέρνει να τριπλάρει, να περάσει ανάμεσα από τους αντιπάλους του και όσο φτάνει στην αντίπαλη περιοχή, διαβάζει την εξέλιξη του παιχνιδιού, καταλαβαίνει ότι το καλύτερο που έχει να κάνει είναι να δώσει λίγο παραπάνω χρόνο στον πλατέλα για να πάρει εκείνος καλή θέση μπροστά από την εστία και συγχρόνως να τραβήξει πάνω του όλη την άμυνα, ώστε να δημιουργηθεί αυτός ο ελεύθερος χώρος, ένα στρέμμα γης για να εκτελέσει ο πλατέλας. Εκτός από αυτή τη φάση που με θάμπωσε, στο παιχνίδι του Πινακά έχω δει αρκετά πράγματα. Καταρχήν, την ικανότητά του να αποφασίζει γρήγορα. Την ικανότητά του να διαβάζει τις καταστάσεις του παιχνιδιού, να βλέπει τους χώρους που δημιουργούνται και να αξιοποιεί αυτούς τους χώρους με πάσες προς τους συμπαίκτες του. Μου αρέσει επίσης πολύ το γεγονός ότι δεν είναι στατικός. Πολύ σπάνια θα τον δεις μέσα σε ένα παιχνίδι να στέκεται. Είτε έχει την μπάλα στα πόδια ή στην κατοχή της η ομάδα του, είτε όχι, ο Πινακάς είναι διαρκώς σε κίνηση. Είναι πολύ ενεργητικός στη φάση της άμυνας. Πιέζει πολύ τον κάτοχο της μπάλας, πιέζει πολύ τον αντίπαλο στόπερ όταν παίζει ως επιθετικός στο 3-5-2 και με αυτόν τον τρόπο συνεισφέρει στο παιχνίδι της ομάδας του κατά την φάση της άμυνας. Αυτό που περισσότερο με εντυπωσιάζει όμως είναι το πόσο γρήγορα μεταβαίνει από τη φάση της άμυνας στη φάση της επίθεσης. Με το που καταλαβαίνει ότι η ομάδα του, ένα συμπαίκτης, θα επανακτήσει την κατοχή της μπάλας, εκείνος ξεκινά αμέσως την κίνησή του προς την αντίπαλη εστία για να φέρει τον αυτό του σε προνομιακή θέση και να γίνει δέκτης της μπάλας για να αναπτύξει την επίθεση. Και επειδή είναι ένα πολύ γρήγορο παιδί, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στον διασκελισμό του, καταφέρνει να κερδίζει στο σπριντ τους αντίπαλους αμυντικούς, τους αμυνόμενους, με συνέπεια να δημιουργεί αυτό το πλεονέκτημα για την ομάδα του στη μετάβασή της από τη φάση της άμυνας στη φάση της επίθεσης. Νομίζω ότι αυτός είναι και ένας από τους λόγους για να επιλέξει ο Μιχάλης Γρηγορίου, που τον χρησιμοποίησε πολύ προτού φύγει από την Λάρισα, να τον χρησιμοποιεί ως επιθετικό. Μια ομάδα που δεν κρατάει πολύ την μπάλα στα πόδια της και που συνήθως βρίσκεται σε θέση να αμήνεται, ποντάρει πολύ σε αυτές τις άμεσες μεταβάσεις,
προκειμένου να επιτεθεί σε μια αντίπαλη άμυνα προτού αυτή προλάβει να οργανωθεί. Και ο πίνακας αυτό το είδος του παιχνιδιού έχει δείξει πολύ μεγάλες αρετές. Είναι ένα παιδί που ξέρει να παίξει με πλάτη στην εστία, μόνο ότι δεν είναι πολύ ψηλός και παρόλο που δεν έχει το σώμα του, δεν το έχει δουλέψει τόσο πολύ προκειμένου να αντέχει στο φυσικό παιχνίδι. Απέναντι στον Σεμέδο στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό είχε πρόβλημα όταν είχαν μονομαχίες σώμα με σώμα και συγκρούσεις. Όμως παρόλα αυτά ξέρει καλά να τοποθετεί το σώμα του, ξέρει να προστατεύει την μπάλα, ξέρει να κερδίζει χρόνο για να διαβάσει το παιχνίδι ή για να δώσει χρόνο στους συμπαίκτες του να κινηθούν, να δημιουργήσουν χώρους για να τους μεταβιβάσει την μπάλα και γι' αυτό καταφέρνει να γίνεται λειτουργικός σε μια ομάδα που δεν ανεβάζει πολλούς ποδοσφαιριστές όταν επιτίθεται. Βλέπεις αυτό το παιδί να παίζει και σκέφτεσαι ότι αν έχει καλή καθοδήγηση, αν δουλέψει σωστά προκειμένου να βελτιώσει τις αδυναμίες του, να βελτιώσει δηλαδή τα κοντρόλ του, να βάλει περισσότερη δύναμη στο σούτ του, να τοποθετεί καλύτερα το σώμα του πίσω από την μπάλα όταν σουτάρει, γενικώς να δέσει περισσότερο προκειμένου να έχει πιο γερά πατήματα και να είναι πιο δυνατός και πιο επιθετικός πάνω στην μπάλα, καταλαβαίνεις ότι αυτό το παιδί μπορεί να φτάσει σε πολύ υψηλό επίπεδο. Δεν είμαι σε θέση να ξέρω την αγωνιστική νοοτροπία του. Κρίνοντας από τον δημόσιο λόγο του, είναι ένα παιδί προσγειωμένο, που όλο αυτό που του συμβαίνει στα 19 του να φτάνει ακόμη και να αφορά το περιβραχιόνιο της αγαπημένης του ομάδας, δεδομένου ότι γεννήθηκε στην Λάρισα και είναι συνδεδεμένος μαζί της συναισθηματικά. Όλο αυτό λοιπόν, το γεγονός ότι βρίσκεται να είναι πρώτο σκόρερ στην ομάδα του σε αυτή την ηλικία, στα 19 του, το διαχειρίζεται, λέω πάντα, αν κρίνω από αυτά που βλέπω από τον δημόσιο το λόγο του, πολύ καλά. Τα επόμενά του βήματα όμως είναι πολύ καθοριστικά. Αν ήμουν μια μεγάλη ομάδα, θα αγόραζα τον πίνακα, θα επένδυα πάνω του, προσφέροντάς του έναν προπονητή που θα τον βελτιώσει και θα τον άφηνα στην ΑΕΛ προκειμένου να παίρνει αυτές τις εμπειρίες που είναι παραπάνω από πολύτιμες, διότι στην ηλικία που βρίσκεται τα παιχνίδια είναι το καλύτερο που μπορεί να του συμβεί προκειμένου να βελτιωθεί, να αποκτήσει εμπειρία, μεγαλύτερη επίγνωση των καταστάσεων και γενικότερα να οριμάσει τόσο που να προετοιμάσει καλά τον εαυτό του για το επόμενο βήμα. Κοιτάζοντας τα στατιστικά του, καταλαβαίνει κανείς πολύ εύκολα με μια απλή ανάγνωση ότι αυτό το παιδί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τις επιθετικές προσπάθειες που έχει πάρει, τα γκολ που έχει πετύχει είναι πολλά. Και σε μια ομάδα που έχει συγκεντρώσει όλους και όλους 6 βαθμούς μετά από 13 παιχνίδια, ο πίνακας έχει κάνει πάρα πολλά για την ηλικία του. Θα ήθελα πάρα πολύ να τον δω να εξελίσσεται σε δεκάρι, γιατί μας λείπουν από την εθνική ομάδα. Το βέβαιο είναι πάντως πως προκειμένου να εξελιχθεί τώρα πια στην ηλικία που είναι, πρέπει να χρησιμοποιείται σε μία θέση. Και το καλύτερο για αυτόν είναι να δουλέψει για καιρό με έναν προπονητή. Φαίνεται ότι αυτό δεν του έχει συμβεί μέχρι εδώ, σε αυτή την καριέρα των 3-4 ετών που κάνει στην Λάρισα από την K17 ομάδα. Και γι' αυτό λέω ότι όταν βλέπεις τόση ποιότητα σε ένα παιδί που φαντάζεσαι ότι δεν είχε συνέπεια στην εκπαίδευσή του και έναν άνθρωπο να τον παρατηρεί σε μεγάλο βάθος χρόνου για να τον βελτιώνει και να ελέγχει κατά περιόδους την εξέλιξή του ώστε να τον παροτρύνει, να τον ενθαρρύνει και να τον κυνηγήσει για να βελτιωθεί. Φαντάζεσαι ότι αν αυτό το παιδί πάρει όλα αυτά, έχει όλη αυτή την υποστήριξη, μπορεί να φτάσει πολύ ψηλά. Να είστε καλά.